Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Τρίτη σήμερα, 30 Μαρτίου, και ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της Αθλητικής Ένωσης Μοσχάτου, ο κύριος Αντώνης Καρπούζας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Λοιπόν, σήμερα μάθαμε ότι τελικά η επανέναρξη της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν θα είναι στις 4 Απριλίου, αλλά την επόμενη εβδομάδα στις 11 Απριλίου. Ουσιαστικά είναι κάτι που εμάς ανάγκως κάτω μας χαροποιεί, γιατί θα πάμε μία εβδομάδα ακόμα πιο πίσω, γιατί ουσιαστικά οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα και θα δοθεί ο χρόνος για να μπορούμε να προετοιμαστούμε ανάλογα με τις συνθήκες και την δυσκολία που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι με αυτή την πανδημία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δει στη γάμα εθνική. Τον Αντώνη, είχαμε μια απόφαση για έναρξη των προπονήσεων, μια δεύτερη απόφαση για παύση των προπονήσεων και μια τρίτη απόφαση για να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις στη γάμα εθνική. Εύχομαι να είναι η τελευταία. Είμαι ορματικός σε αυτό το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο και δει στις κατηγορίες Β' Γ' Εθνικής, γιατί ουσιαστικά εκεί το χρηματικό είναι σε δεύτερη μοίρα και πόσο μάλλον για μας οι οποίοι υπηρετούμε αυτό το άθλημα και είμαστε από δίπλα. Οι παράγοντες έχουν έρθει πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Δημιουργούνται οικονομικές διαφορές σε όλες τις κατηγορίες και νομίζω ότι αυτό και πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα φέτος με όλες τις επιξεότητες και από του χρόνου να μπούμε σε μια επανέναρξη η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο στα στρώματα της Β' Γ' Εθνικής, γιατί από εκεί ουσιαστικά είναι και τα παιδιά τα οποία τα Ελληνόπουλα που ανεβαίνουν και παίζουν στη Super League. Αντώνη, εκπροσωπώντας την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, θέλατε εσείς να αρχίσουν οι προπονήσεις, να γίνει το πρωτάθλημα? Εμείς θέλαμε από την πρώτη μέρα που κλείσανε, γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη η διοίκηση ΣΑΕ Μοσχάτου για να φέρει παίχτες από τα υψηλότερα σκαλοπάτια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, να χτίσουμε μια ομάδα όπως την ενημερωγόμαστε. Ο κύριος Φαναρίτης, ο Στέφανος και ο Βασίλης ο Κούμας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτό το οικοδόμημα και πιστεύω ότι παρά τα προβλήματα που μας δημιούργησε η πανδημία, ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε στη μάχη που για μας είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε 7 τελικούς. Εάν όντως με την επανέναρξη πάμε για 7 αγωνιστικές, για 8 αγωνιστικές, έχουμε 7 αγωνιστικές και ένα ρεπό. Άρα ουσιαστικά θα είναι το έργο μας πολύ δύσκολο. Είμαστε ένα από τις ομάδες οι οποίες θεωρητικά νιώθουμε αδικημένοι, γιατί στα 4 παιχνίδια του πρωταθλήματος που παίξαμε, τα 2 ήταν εκτός έδρας με δύσκολες ομάδες, Μαρκό Ηλιούπολη, και το 3ο ένα ντέρμπι με τον Κοστήρα. Η 4η αγωνιστική είναι ρεπός. Και εκεί ουσιαστικά μαζέψαμε ένα βαθμό. Αυτή δεν θεωρώ ότι είναι ισονομία και δίκαιο. Για μένα το δίκαιο θα ήταν να παιχτούν αυτές οι αγωνιστικές μέχρι τέλος του πρώτου γύρου και να παίξουμε και τις πρώτες 4 αγωνιστικές, αυτές που παίξαμε. Άρα δεν συμφωνείτε με την απόφαση που πάρθηκε ώστε να ολοκληρωθεί ουσιαστικά ο πρώτος γύρος και να λήξει το πρωτάθλημα? Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αδικημένοι. Παίξαμε 2 παιχνίδια εκτός έδρας, ένα ρεπό και ένα μάτς ντέρμπι στην έδρα μας με τον Βοστήρα, το οποίο ήταν άτυπο και το χάσαμε με 1-0. Ναι, είχατε την ισοπαλία με τον Μαρκό εκτός έδρας. Ένα ντέρμπι με την Ηλιούπολη, παρότι προηγηθήκαμε σε ένα ντέρμπι, έτσι, βρεθήκαμε να τελειώσει το παιχνίδι με νίκη της Ηλιούπολης. Από εκεί και πέρα όμως, είχαμε και έναν δεύτερο γύρο που θα είχαμε και 2 ομάδες στην έδρα μας και παράλληλα θα είχαμε και το ρεπό μας, αυτό το οποίο μας αφήνει, γυρνώντας τώρα η αγωνιστική, εμείς δεν παίζουμε, θα πάμε την επόμενη αγωνιστική. Άρα ουσιαστικά το ντέρμπι με την προοδευτική θα είναι μετά από μια εβδομάδα από το ξεκινήσει το πράγμα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δύσκολος ο έκτος όμιλος, Αντώνη, έτσι, με πολλές ομάδες, ιστορικές ομάδες που έχουν αγωνιστεί και στην ΑΕθνική.
ίσως αυτός ο όμιλος να ήταν ένα κομμάτι της Β' Εθνικής. Όλες οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές ομάδες με υψηλό βάρος και ιστορία. Ο Πανιώνιος. Πανιώνιος, Φωστήρας, Εθνικός. Μιλάμε για ομάδες, οι οποίες είναι στον όμιλο αυτό, που κάθε παιχνίδι, πραγματικά, αν είχε φιλάθλους, τα γήπεδα θα κατακλυζόντουσαν. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν ανοίξουν τα γήπεδα, ο διψαλμένος ο φιλάθλος κόσμος θα τα γεμίσει. Λοιπόν, ως διοίκηση, κάνατε το καλύτερο δυνατόν, έτσι δεν είναι, ενισχύθηκε η ομάδα, με τελευταίο απόκτημα τον Ανδρέα Ηρακλή. Ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καταξιωμένος, έχει περάσει από Άρη, Καλυθέα και πολλές άλλες ομάδες σε υψηλό επίπεδο. Και νομίζω ήταν μια κίνηση της τελευταίας στιγμής, η οποία ήταν ουσιώδης, γιατί έχουμε και άλλους παίκτες οι οποίοι μπορούν να έχουν βαριά ονόματα για την κατηγορία, όπως είναι ο Γιάννης ο Ιωάννου, είναι ο Καραλής, είναι ο Πασαλίδης, είναι ο Νίλης ο Ψυχογιός, είναι ο Ζορμπάς, ο Κωνσταντίνου, μιλάμε ο Πέδρος ο Κραβαρίτης, παιδιά τα οποία έχουν παίξει μπάλα, ο Σουλελές, ο Κώτης, είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά έχουν γράψει ιστορία και γράφουν ιστορία στο πρωτάθλημα της Β' Γ' Αθλητής, έχουμε παίξει και πιο ψηλά. Οπότε είχαμε χτίσει μια ομάδα με στόχο τον πρωταθλητισμό. Και δεν σας κρύβω ότι όλο αυτό μας, πραγματικά μας στεναχώρησε, τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τους δημιούργησε μία αίσθηση ότι τσάμπα πετάξαμε τα λεφτά μας. Έτσι, και κάποια στιγμή ήταν αποκαρδιωμένοι. Βέβαια τώρα με την επανέναρξη έχουμε βάλει ένα στόχο ότι είναι 7 παιχνίδια, 7 τελική. Έχουμε ένα προπονητή ο οποίος είναι άριστα καταρτισμένος στο αντικείμενο, τον Γιώργο Βαρκοντάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος το πιεταιλείο του, τον κύριο Αθανασόπουλο και τον κύριο Βοηδονικόλα, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στο χώρο και πιστεύω ότι είμαστε πανέτοιμοι στην έναρξη να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε και να δώσουμε τη χαρά στον κόσμο να μας αραδούν και να μας χειροκροτήσουν και να είμαστε αυτή η ομάδα πάλι όπως και πέρσι που ήμασταν η έκπληξη του πρωταθλήματος στην Γάμα Εθνικής. Θα γίνει κάποια άλλη μεταγραφή ή έχει κλείσει το ρόστερ, Αντώνη? Θα σας πω κάτι, επειδή η ομάδα του Μοσκάτου δεν σταματάει να προβληματίζεται και να εκπλήσει το φύλαθλο του Μοσκάτου, μπορεί και την τελευταία στιγμή να προχωρήσουμε σε μία ακόμα μεταγραφή, η οποία θα είναι αναγκαία στον χώρο ευθύνης της ομάδας. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα ή όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή? Προσωπικά μπορώ να πω ότι τώρα είμαστε γεμάτοι και σήμερα μετά από 15 μέρες αποχή από ένας καλός παίκτης μας, ο Σταύρο Βασίλης, μπήκε στην προπόνηση και είναι στη διάθεση του προπονητή μας, ένα παιδί από τα βασικά στελέχη της ομάδος και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσαρμογή στην επόμενη συνέχεια της ομάδας. Άρα θεωρείται εσωτερική μεταγραφή? Είναι εσωτερική μεταγραφή και ο Σταύρο. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές? Είναι καθημερινές προπονήσεις. Τα τεστ COVID γίνονται σε εβδομαδιαία βάση. Περάσαμε τα αργομετρικά μας. Παράλληλα, τώρα αυτή τη βδομάδα θα γίνουν και αιματολογικές. Εντάξει, είμαστε μια ομάδα συγκροτημένη και ένα σύλλογο ο οποίο διψάει για διάκριση και ένα Μοσκάτο το οποίο το εκφράζουν δύο άνθρωποι οι οποίοι καταθέτουν και χρήμα και χρόνο. Ο Βασίλης ο Κούμας με τον Στέφανο τον Φαναρίτη, που πραγματικά χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί τους, και ένας άνθρωπος ακόμα ο οποίος για μένα είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή συγκαρμένη, βάση μου Διονύση ο Φαναρίτη, και τον ευχαριστώ τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος είναι δίπλα και αγώγιστα στηρίζει την προσπάθειά μας. Όσον αφορά τώρα τα τεστ, ποιος θα έχει αναλάβει? Αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω για εξ ονόματος τον κύριο Στέφανο Φαναρίδη και τον κύριο Κούμα και όλο τον ΔΣ, τον Δήμο Μοσχάτου, ο οποίος έχει αναλάβει να ολοκληρωθεί όλη αυτή. Άρα η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στην ομάδα, έτσι? Ναι, είναι δίπλα μας, μας στηρίζει και πράγματι
Ό,τι ζητάμε, πιστεύω ότι κάνουν το αδύνατο δυνατόν να υποστηρίζουν μέσα σε αυτό το. Σε αυτή την πανδημία, να υποστηρίζουν την ομάδα μας. Ναι, διότι τα έξοδα θα ήταν πολλά. Διότι είναι ένα τεστ για κάθε ποδοσφαιριστή εβδομαδιαίως. Δεν σας κρύβω ότι η επιστροφή των παιχτών σε αυτό το δίμηνο, σε αυτό το δίμηνο, τις 15 μέρες μας σταματήσανε, μας ξανανοίξανε, ήταν ένα κόστος πολύ σοβαρό για την ομάδα μας, το οποίο καταλαβαίνετε όταν επιστρέφουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να είσαι δίπλα τους και οικονομικά, να μπουν στις προπονήσεις, παράλληλα τα εργοδοτικά τους, παράλληλα οι μεταλλογικές τους, όλα αυτά καταλαβαίνει με τα κινήσεις τους. Το προπονητικό team, το τεχνικό team, όλα αυτά είναι έξοδα. Καταλαβαίνετε τα οποία είναι αντιβάστα αυτά τώρα και είναι δύσκολες εποχές για όλους μας. Θα έπρεπε η πολιτεία σε αυτό το κομμάτι. Διότι δεν υπήρχαν φέτος έσοδα. Όχι. Φύλαφοι δεν υπάρχουν, οι χορηγίες δεν υπάρχουν. Όλα είναι από την τσέπη των παραγόντων. Γι' αυτό τους ευχαριστώ τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και αγόκιστα στηρίζουν την αγάπη τους που είναι το Μοσχάτο. Εδώ όμως δεν πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει. Η πολιτεία θεωρώ θα μπορούσε να στηρίξει αυτά τα σωματεία αυτή τη στιγμή, γιατί τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρώπη είναι τέτοια. Θα πάνε στην ΕΠΟ, μέσα από εκεί θα μπορούσαν και πιστεύω τώρα με την επανεκλογή του κ. Ζαγοράκη που βγήκε και παράλληλα και ο κ. Δημητρίου, ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο και ξέρει τι σημαίνει ελαστικός αθλητισμός. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Ο πρόεδρος και το συγχαίρουμε, έτσι το συγχαρήκαμε για την επανεκλογή του. Πιστεύω ότι κάτι καινούριο ξεκινάει και κάτι καινούριο αναγεννιέται. Θα σας ρώταγα εάν το χρονικό διάστημα μέχρι 4 Απριλίου είναι επαρκές. Με τη σημερινή απόφαση θα σας πω εάν μέχρι τις 11 Απριλίου είναι επαρκές το χρονικό διάστημα ώστε να προετοιμαστεί το Μοσχάτο και να είναι έτοιμο για την επανέναρξη. Εμείς ήμασταν έτοιμοι και χτες. Γιατί έχουμε δαπανίσει χρήματα σοβαρά. Έχουμε βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και θέλουμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Μακάρι να μπορούσαν να παιχτούν και οι δυο γύροι να ολοκληρωθεί. Και να πω και κάτι άλλο. Βέβαια εκεί ουσιαστικά θα αδικούσαν κάποια σωματεία που έχουν κερδίσει κάποιο βαθμό στα γήπεδα. Αλλά αυτή τη στιγμή ήταν μια περίπτωση, είναι περίπτωση περίεργη να γινόταν ένας γύρος από την αρχή με καινούργια κλήρωση, νέα κλήρωση. Αλλά βέβαια κάποια θα στεναχωριόντουσαν και εκεί 3-4 σωματεία που κερδίσαν τους αγώνες μέσα στο γήπεδο. Βέβαια όμως έτσι όπως αποχωρήσουμε 7 αγωνιστικές, νομίζω εμείς αυτή τη στιγμή θα μπούμε σε μια διαδικασία να λέμε κάθε παιχνίδι ότι είναι τελικός. Τι έφτεξε, Αντώνη, και στις 3 αγωνιστικές που παίξατε δεν μπορέσατε να... Νομίζω ότι το πρώτο μάτς με τη Μαρκό ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για δύο ομάδες. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι. Κλείδωσε στο Χ. Ήταν θετικός ο βαθμός, παρότι εμείς θέλαμε την νίκη. Στο δεύτερο παιχνίδι στην Ηλιούπολη, που ήταν ένα ντέρμπι με μια ομάδα η οποία είναι βαριά ομάδα και έχει δυναμική πάνω της, αν και ξεκινήσαμε πολύ θετικά, προηγηθήκαμε 1-0, στη διαδρομή κέρδισε έδαφος η Ηλιούπολη, γύρισε το παιχνίδι στο πρώτο μήχρονο. Παλέψαμε να το ισοφαρίσαμε και βρεθήκαμε ένα τρίτο γκολ στην πλάτη και εκεί τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι. Βέβαια είναι ένα ντέρμπι το οποίο κάποιος έπρεπε να κερδίσει, κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Η επιστροφή μας στο γήπεδο με τον παιχνίδι με τον Βοστήρα ήταν ένα μάτς με μια ιστορική ομάδα, με μια ομάδα η οποία είναι βαριά φανέλα, παρότι ήμασταν καλύτερη και μας ακύρωσε ένα γκολο διευθυντή στο τέλος. Χάσαμε το μάτς και εκεί προχωρήσαμε σε αλλαγή προπονητή. Η διαδοχή του κύριου Τερεζόπουλου με τον κύριο Αρχοντάκη φέρνει νέο αέρα στην ομάδα, έχει φέρει νέο αέρα και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος
να κερδίσουμε αυτό που μας αξίζει. Υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία στα τρία αυτά παιχνίδια? Νομίζω όχι. Η διαιτησία δεν θεωρώ ότι αδίκησε την ομάδα μας. Εκτός από το παιχνίδι με το Εγωστήρα, που ήταν μια λάθος απόφαση του επόπτη, η ισοφάριση της ομάδας μας. Για μένα το καλύτερο αποτέλεσμα ήταν το Χ. Βάλαμε ένα καθαρό γκολ με τον Παυλάκη στο 87 λεπτό. Αυτό, ναι, βέβαια θεωρώ ότι εκεί αδικηθήκαμε τον υπόπτη. Ήταν μια λάθος απόφαση. Ποιες ομάδες πιστεύετε ότι θα πρωταγωνιστήσουν? Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Πανιώνιος και η Λιούπολη ήταν οι δύο ομάδες που ήταν αίτητες. Εντάξει, σε 7 αγωνιστικές τώρα δεν μπορώ να πω ότι... νομίζω έχουν τον πρώτο λόγο αυτές οι ομάδες, γιατί έχουν πάρει τη διαφορά σε 9 βαθμούς. Πιστεύω όμως ότι πάντα στο πρωτάθλημα κάποια ομάδα ξεπετάγεται και μπαίνει σφήνα στα φαβορί. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. Τον πρώτο λόγο τον έχει η Λιούπολη και ο Πανιώνιος. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Έχουμε 7 αγωνιστικές, οι οποίες είναι κομβικές. Είναι 7 τελικοί για όλες τις ομάδες. Και εκεί θα παιχτεί ένα άγριο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να ανοίξουν τα γήπεδα, έστω και στο 30% των φιλάθλων, να βοηθούν τα σωματεία, να μπει ο κόσμος στο φύλαθρο, κόσμος στο γήπεδο και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια των εμπαραγόντων, που ουσιαστικά είναι μόνοι τους. Με βάση το υπόλοιπο του πρώτου γύρου και το πρόγραμμα που έχετε, το θεωρείτε ευνοϊκό το πρόγραμμα, βατό, δύσκολο? Η ομάδα μας είναι τέτοια αυτή τη στιγμή δομημένη, που δεν φοβάται κανέναν. Ήμασταν από τα φαβορί του προαλήματος. Και αυτή τη στιγμή, με δύο άτυχα αποτελέσματα και την διακοπή για μας αυτή, έχει λειτουργήσει ανάποδα. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν στις πρώτες τρεις αγωνιστικές που θα ξεκινήσουν. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για αυτό το μαραθώνιο των 7 αγωνιστικών, των 7 τελικών. Ωραία. Το ανέφερες πριν, θα σε ρωτήσω έτσι το σχόλιο σου για τις εκλογές ΣΕΠΟ. Νέος πρόεδρος ο κύριος Θοδωρής Ζαγοράκης. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε έναν ποδοσφαιράνθρωπο, ο οποίος πραγματικά τον έχουμε χειροκροτήσει. Είμαστε περήφανοι που σήμερα είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Βέβαια έχει ένα δύσκολο έργο, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός, γιατί ήταν και αρχηγός στην Εθνική, και όταν είσαι αρχηγός στην Εθνική, είσαι ένας άνθρωπος που δίνει στο στίγμα σαν ηγέτης. Και νομίζω ότι αξίζει να τον υποστηρίξουν οι βάσεις από κάτω, και για να πάει καλύτερα το μικρό ποδόσφαιρο, να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο, να παίξει νεολαία ποδόσφαιρο και να φτιάξουμε επιγραμματικά την εθνική μας ομάδα, γιατί αυτό μας αξίζει. Και επειδή τόσα χρόνια είσαι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, σε πάγκους αρκετών αθηναϊκών ομάδων. Και επαγγελματικό επίπεδο. Ναι, απλώς θέλω να πω να πεις και για τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ, τον Παναγιώτη Δημητρίου. Ο οποίος... Δημητρίου, ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ, είναι ένας φίλος από τα παλιά. Είναι ένας φίλος ο οποίος τον εκτιμώ, τον σέβομαι και υπάρχει σχέση ανάμεσά μας, ποδοσφαιρική σχέση και αγάπη. Θέλω να το ευχηθώ καλή επιτυχία για την επανεκλογή του. Απλά να δει το ποδόσφαιρο της ΓΑΜΑ Εθνικής ισόνομα για όλα τα σωματεία και δίκαια. Το ξέρει το αντικείμενο πολύ καλά και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Του εύχομαι καλή επιτυχία. Θα αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο με την εκλογή του κυρίου Ζαγοράκη? Πρέπει να αλλάξει. Είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε πράγματα, γιατί εμείς που είμαστε από κάτω η βάση του ελληνικού ποδοσφαίρου, είμαστε αυτοί που ουσιαστικά στηρίζουμε το δέντρο. Ο κύριος Ζαγοράκης αυτή τη στιγμή έχει πάρει στην πλάτη του ένα πολύ δύσκολο έργο, το οποίο όμως πιστεύω ότι θα το πάει. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το πάμε. Είμαστε Έλληνες και οι Έλληνες έχουμε κάτι το οποίο μας ταιριάζει. Μπορεί να δυσκολευόμαστε ο ένας με τον άλλον, αλλά όταν φτάσει η δύσκολη ώρα, είμαστε γεμάτοι με ψυχία και το στηρίζουμε και μπορούμε να πάμε τα πράγματα παραπάνω. Το είδαμε το πανευρωπαϊκό που σηκώσαμε. Δεν ήταν τυχαίο. Μπορούμε να το επαναφέρουμε, να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε και να φτιάξουμε αυτό που όλοι οι Έλληνες είμαστε περήφανοι. Μια ποδοσφαιρική
ομάδα η οποία να την γουστάρει και να την χειροκροτεί όλη η Ευρώπη. Ωραία. Αντώνη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις και στην Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, η οποία σε εμπιστεύθηκαν να έχεις την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος, να είσαι ο συνδετικός κρίκος των παικτών και του προπονητή. Και των φιλάθλων. Με τη διοίκηση. Και των φιλάθλων με τη διοίκηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που δίνουν στο πρόσωπό μου. Στο φανώ αντάξιο στον πρωτοκαιό τους και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πέρα απ' όλα και εσάς προσωπικά κύριε Τάσο που είχαμε αυτή την όμορφη ποδοσφαιρική συνομιλία. Ναι, πριν κλείσουμε, Αντώνη, να μου πεις έτσι και για τον Αντώνη Καρπούζα, ο οποίος υπήρξε σε αρκετές ομάδες, να μου αναφέρεις έτσι η πρώτη σου ομάδα που ξεκίνησες την προπονητική. Η πρώτη ομάδα σαν προπονητής ή σαν ποδοσφαιριστής? Σαν προπονητής. Σαν προπονητής μπορώ να πω ήταν μια ομάδα του Πειραιά, η Β' Πειραιά, ο ΑΟ Κοντίο, με έναν εξαιρετικό φίλο καλό, τον Βασίλη τον Κατσαρό. Είχα την τύχη να σηκώσω ένα πρωτάθλημα με τη βοήθεια όλων και από εκεί ξεκίνησε η προπονητική μου διαδρομή, περνώντας από πολλούς παγκοσμικά, ΑΟ Κεφαλήρου, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Στέφανος, Κορομπή, Τερψιθέα, μετά ουσιαστικά το 2000 προχώρησα σαν τεχνικός διευθυντής στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πέρασα από την Καλυθέα με τον αείμνηστο Νίκο Σαλευρή. Είχαμε μια επικοδομητική συνεργασία πολλά χρόνια και νομίζω ότι εκεί, από εκεί πήρα πολλές βάσεις. Βοήθησα την Καλυθέα με τον τρόπο μου και την διαδρομή μου και την προσωπική μου σχέση που είχα με τον κύριο Σαλευρή και την οικογένεια Σαλευρή. Πετύχαμε πράγματα, την ομάδα Αλφαγική διατηρήθηκε. Ουσιαστικά μετά μετήκησα και πήγα στον Άγιο Δημήτριο με έναν εξαιρετικό πρόεδρο και φίλο μου και κουμπάρο μου, τον Μανώλη Τζινευράκη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε αρκετά χρόνια και σαν προπονητής και σαν τεχνικός διευθυντής και σαν γενικός διευθυντής σε πολλή επίπεδα. Στην Ηλιούπολη με επιτυχία και εκεί 2 χρόνια με τον κύριο Τσακογιάννη και τον κύριο Χάλκο. Πετύχαμε πολλά πράγματα, προαθλήματα, καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εντάξει, μια ζωή ποδόσφαιρο. Έχω γεμίσει δηλαδή και, εντάξει, και εμπειρίες και αγωνιστικά ποδοσφαιρικά παίρνοντας σε πολλές ομάδες, Ατρομικά Αθηνών, Φωστήρα, Ηλιούπολη, Αχαρναϊκό, Ακράτητο, Άγκυρο, Ψηφαία, Πετράλωνα, ανεβάσαμε την ομάδα στη Β' Αθηνική και άλλες ομάδες, να πω, τι να πω τώρα. Αν σε ρώταγα, Αντώνη, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, ποια θα μου έλεγες? Στην καρδιά μου το ποδόσφαιρο, γιατί πέρασα σε πολλές ομάδες, έπαιξα σε 17 ομάδες σχεδόν στην Αθήνα. Α, και Βίζα Μεγάλο, πέρασα για το Βίζα Μεγάλο. Νομίζω ότι έχω αγκαλιάσει αυτή την ποδοσφαιρική οικογένεια που λέγεται ποδόσφαιρο και με έχει αγκαλιάσει. Έχω εισπράξει σεβασμό, έχω εισπράξει αγάπη, χειροκρότημα και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους μέσα από το ποδόσφαιρο που με κάνανε να νιώθω σημαντικός. Και θέλω να προσφέρω και μπορώ, έχω και την αντική αυτή, είναι να καταθέτω ψυχή. Αυτό έμαθα και στα γήπεδα μέσα και έξω από τα γήπεδα. Αν σου έλεγα, Αντώνη, να μου ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου στιγμές ως προπονητής, ποιες θα ξεχώριζες, κάνοντας τον απολογισμό? Ως προπονητής μπορώ να πω... Τι θα σου έμενε, τι θα κράταγες? Είχαμε ένα καταπληκτικό δεύτερο γύρο με τον Άγιο Δημήτριο στη Γάμα Εθνική, που πραγματικά, ενώ είχε 7 πόντους η ομάδα, ανέλαβα την ομάδα σαν προπονητής στο τέλος του πρώτου γύρου με 7 βαθμούς και πήραμε 32 βαθμούς στο δεύτερο γύρο. Κάναμε μια συγκλονιστική πορεία
και πραγματικά μας χειροκρότησε το Πανελλήνιο. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ωραίες στιγμές η άνοδος του Ατρομήτου στην Αλφα Εθνική, με συμπαίκτες τον Αντωνιάδη και μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, η άνοδος των Πετραλώνων και πρώτος πόρος σε όλες κατηγορίες με 41 γκολ στα Πετράλωνα, από τη Δέλτα Εθνική τότε το 77-78, στον Αχαρναϊκό που σαν έφηβος έκανα τον πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο. Στο Βοστήρα που πέρασα 5-6 χρόνια, νομίζω έκανα 93 με 100 συμμετοχές εκεί. Και νομίζω και εκεί, γιατί ήμουν ένα παιδί που που αγαπήθηκα πολύ, γιατί μεγάλωσα στα μικρά μου στον Ταύρο, στα σφαγεία. Έπαιξα πολλά χρόνια εκεί και το ευχαριστήθηκα. Με πολύ καλούς παίχτες, με παίχτες οι οποίοι γράψαν μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Από τους φιλάθλους ποιας ομάδας αγαπήθηκες περισσότερο? Νομίζω με τα Πετράλωνα που ανεβήκαμε στην Β' Εθνική. Εντάξει, εκεί κυριολεκτικά, εντάξει, θέλω κάτι, κάτι σπάνιο. Και κάτι άλλο και στην Ηλιούπολη που έπαιξα μία χρονιά με προπονητή τον κύριο Σιμιωδά τον Νίκο και πολύ καλούς παίκτες εκεί. Κάναμε προγραμματισμό, τερματίσαμε δεύτερη εμείς και πρώτα τα Πετράλωνα. Βέβαια η Αθήνα τότε, τα παιχνίδια κάθε της Αθήνας ήταν 5 και 10.000 κόσμους. Δεν μιλάμε για το σημερινό ποδόσφαιρο, που πάνε 100 άτομα και 200 άτομα. Έτσι, γινότανε ομιλικές μάχες. Παίζονταν ποδόσφαιρο, μπορώ να πω, υψηλού επίπεδου. Γιατί όλοι οι παίκτες αυτοί ήταν πολύ καλοί παίκτες. Και κάθε παιχνίδι πραγματικά ήταν, προετοιμαζόταν η ομάδα από τη μια Κυριακή στην άλλη. Θεωρούσαν ότι ήταν παιχνίδι σταθμός. Κάθε μάτς. Τι να πω, το θυμίζω. Φανταστικές στιγμές. Το γήπεδο στην ΑΕΚ που σηκώσαμε το κύπελλο με την Ηλιούπολη, που βάρισα τον πέναλτι το τελευταίο και πήραμε με το Περιστέρι. Παίξαμε τότε, σηκώσαμε το κύπελλο. Εντάξει, είχα την τύχη να πηγαίνω σε καλές ομάδες. Θυμάσαι πόσα γκόλ έχεις πετύχει συνολικά? Τα σημείωνες, κράταγες τον αριθμό, τα μέτραγες, τα γκολ? Μπορώ να πω ότι 3-4 φορές βγήκα από το σκόρε. 30 γκολ, 40 γκολ, 27 γκολ, 35 γκολ. Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν τα σημείωνα, γιατί ξέρετε κάτι, ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Γήπεδα ξερά. Κάθε παιχνίδι μας ήταν, είμαστε αγωνισμένοι στο αίμα. Ξύλο που τρώγαμε και από τις βουτιές που ρίχναμε. Όμως, εντάξει, είχα και καλούς παίκτες πάντα δίπλα μου, σε όλες τις ομάδες που πέρασα. Είχα παίκτες αξιόλογους που πραγματικά τους οφείλω πολλά, όπως τον Γιώργο Στυβλίγκα, που με βοήθησε πάρα πολύ στα Πετράλωνα τότε, το 10ο καλό. Έκανα για κάποιους κόρες σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Στην Ηλιούπολη έβαλα 31 γκολ σε μια χρονιά, τότε που τερμάτισε δεύτερη ομάδα. Εντάξει. Αυτό που μας μένει όμως είναι η αγάπη που εισπράττουν το φύλαχτο κόσμο από τους βετεράνους ποδοσφαιριστές σήμερα, που πραγματικά έχουμε χτίσει μια ωραία παρέα γενικώς. Από το φύλαχτο κόσμο που βλέπουμε στον δρόμο και μας λέει με το όνομά μας, με το μικρό μας. Και έχω και την τύχη σήμερα να είμαι προπονητής στην Ιχτή Παλεμάχων Ελλάδος με βαριά ονόματα. Μπορείς να μου αναφέρεις κάποια από αυτά τα ονόματα? Πονόβας και Κελεσίνης, Αντίζογλου, Μιλής, Γίνας, παίκτες οι οποίοι είναι καταξιωμένοι. Όπου κάνετε αγώνες για φιλανθρωπικό... Για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κοινωνικούς σκοπούς. Εντάξει, παιδιά τα οποία έχουν παίξει μπάλα και έχουν καταξιωθεί στον χώρο. Και έχουν γράψει και ιστορία. Και έχουν γράψει ιστορία, Αρμίλαγος, δηλαδή είναι παιδιά, πώς το λένε, ο Χρήστος Καλτσάς, ο Βακούλας ο Νίκος, είναι παιδιά τα οποία ο Βανερορίσσερ, ο Λάμπρος ο Γεωργιάδης, τώρα τι να λέω, μπορώ να γράψω μια ολόκληρη σελίδα με ονόματα τα οποία
όταν τα καλό και έρχονται, πραγματικά όπου πηγαίνουμε γίνεται πανικός. Το γουστάρουμε, βρίσκουμε εκείνους φίλους, περνάμε ωραία και παράδειγμα. Εντάξει, είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Υπάρχει ένα-δύο γκολ που ακόμα τα θυμάσαι, σου έρχονται τώρα στη μνήμη. Θεωρείς ότι ήταν τα καλύτερα σου γκολ ή τα γκολ που ήταν καθοριστικά για την έκβαση ενός αγώνα? Εντάξει, θυμάμαι ένα παιχνίδι με τα Πετράδυνα που ανεβήκαν στη Β' Εθνική. Πήγαμε να παίξουμε με μια ομάδα των Ατσαλένιων στην Κρήτη, η οποία ήταν πολύ δύσκολη ομάδα, πολύ δύσκολη έδρα. Ήταν προπονητής ο Πετράκης, τότε Γιάννης Πετράκης, από τον Όφη τα τελειώματά του πήγε εκεί. Και πραγματικά μας περιμένανε να μας, όχι απλά να μας κερδίσουν. Και καταφέραμε σε αυτό το παιχνίδι, παρότι μας παίζανε 90 λεπτά, με δύο πολιτικά μου, να γυρίσουμε το παιχνίδι, πάρουμε ένα τεράστιο διπλό, να κερδίσουμε 2-1, εκεί που ήταν ένα παιχνίδι χαμένο από το 0-1. Βέβαια, αυτό ήθελα να πω, υπήρχε ένα μεγάλο παίκτης, ο Γιώργος Στολίκας, ο οποίος με την κίνηση που έκανα έπαιρνε την μπάλα. Είχα βέβαια, εντάξει, είχα αυτό που έχουν οι ποδοσφαιριστές, τον γκολ το είχα και είχα και τη δύναμη της θέλησης να μην παραδίδω προς τα όπλα. Και έτσι έμαθα σαν ποδοσφαιριστής, έτσι έμαθα σαν προπονητής, σαν τεχνικός διευθυντής, σαν γενικός διευθυντής, στο επαγγελματικό μου. Ονόματα κάποιων παικτών που έχουν περάσει από τα χέρια σου ως προπονητής όλα αυτά τα χρόνια? Θα πω ότι παιδιά, έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίξανε και ποδόσφαιρο και καλό και αναγνωρίστηκαν, παίχτες οι οποίοι γράψανε την δικιά τους ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά γιατί θα αδικήσω κάποια άλλα παιδιά. Πάντως θεωρώ ότι ήμουν πάντα της προσφοράς, πάντα ήθελα να μην αδικώ κανέναν και πάντα ήμουν ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό και μια ανοιχτή αγκαλιά για το ποδόσφαιρο. Υπήρξες προπονητής και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, σε ομάδες και στον Πειραιά. Στην Εψάνα. Και στην Ανατολική Αττική. Ποιες είναι οι διαφορές, ποιο είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των τριών? Στην Ελλάδα το πρωτάθλημα το οποίο είναι ένα βήμα παραπάνω είναι της Αθήνας. Υπάρχουν ομάδες ιστορικές διαδρομές, μεγάλα ονόματα, τα οποία έχουν ενάμψει. Και εκεί ήταν η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτό που μας δείτε σήμερα ήταν αυτό το χθες, το οποίο το αναζητάμε. Ποια ομάδα να θυμηθείς και να πεις ότι αυτή η ομάδα Αγίου Ιερό Θεό, θα πάω έτσι για να μιλήσω έτσι για ομάδες Κηφισιές, Κηφισιά, Ηλιούπολη, Χαραβιακό. Όλες αυτές οι ομάδες, δεν μιλάω τώρα για Βοστήρα, για κάτι που έχουν γράψει ιστορία σε υψηλό επίπεδο, ανθρώπινα και αυτά. Ομάδες όμως οι οποίες ήταν δυναμικές ομάδες, Αγία Παρασκευή, ομάδες οι οποίες γράψαν ιστορία. Και γράφουν. Αντώνη, τώρα θέλω τη δική σου άποψη, εάν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι προπονήσεις ή αν θα μπορούσαν να γινόντουσαν οι προπονήσεις αναγκρουπ σε ένα κήπεδο ο οποίος είναι ανοιχτός χώρος. Οι ακαδημίες. Εχθές έπρεπε να ξεκινήσουν. Να ανοίξουν. Εχθές έπρεπε να ανοίξουν. Όπως αυτή τη στιγμή το υποστηρίζουμε όλοι αυτό, με τη μάσκη μας, με όλα τα μέτρα που παίρνουμε, μέτρα COVID, κάθε εβδομάδα να είμαστε όπως πρέπει. Δηλαδή, τι θα ήταν να μπουν τα παιδάκια να παίξουν σε ένα ανοιχτό γήπεδο? Τα κλείσαμε στα σπίτια, δημιουργήσαμε τη φοβία, δημιουργήσαμε όλο αυτό το πρόβλημα της μοναξιάς. Και αυτό για μένα ήταν το μοιάσιμο. Τα παιδιά αυτά έπρεπε να είναι στα γήπεδα. Για μένα πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες ποδοσφαίρου. Και όχι για να κονεμάνε λεφτά οι παράγοντες ή οι ομάδες. Γιατί εάν αποφασίζαν οι γονείς να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, το υποστηρίζουν. Είναι δίπλα. Θα μπορούσαν αυτό το έσοδο που θα δίναν στην ομάδα 20-30 ευρώ το μήνα να το στηρίζανε τα παιδιά τους να είχαν την υγεία αυτή στο γήπεδο.
μετά τη Football League, τη Γάμα Εθνική Ανδρών και την Αλφα Εθνική Γυναικών, η οποία άνοιξε τα πρωταθλήματα, πιστεύεις ότι πρέπει να αρχίσουν και τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα? Νομίζω τώρα είναι λάθος να ανοίξει κάτι τέτοιο. Για την Ακαδημία θα έλεγα ναι. Για τα αεραστεχνικά σωματεία νομίζω είναι σοφό να γίνει μια επανεκκίνηση στην καινούργια περίοδο. Άρα να θεωρηθεί φετινή σεζόν ως μη γενόμενη. Ως μη γενόμενη και από την καινούργια περίοδο οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, που είναι λάτρες και ρομαντικοί, γιατί δεν τους περισσεύουν εκατομμύρια, όλοι είναι νοικοκυρέοι που από το στέρημά τους στηρίζουν τις ομάδες. Να κάνουν μια επανέναρξη, να φτιάξουν ο καθένας ένα δυνατό κέντρο στο συμβούλιο με λίγα χρήματα και να μπορούν να το υποστηρίξουν. Γιατί όλοι αυτοί τώρα, οι οποίοι είναι άνθρωποι του μόχθου και επιχειρηματίες οι οποίοι για κάποιο λόγο ή για τη διάκρισή τους, για το έτσι, για την καθημερινότητα, υποστηρίξαν οικονομικά τις ομάδες, σήμερα δεν μπορούν. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό. Πρέπει το ποδόσφαιρο και το αεραστεχνικό να φτιάξει από την αρχή, να γίνει μια επανέναρξη όπως πρέπει, να προετοιμαστεί όλος ο κόσμος από τον Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο και να γίνει αυτή η επανέναρξη με όλους τους όρους του καλού ποδοσφαίρου. Οι ακαδημίες όμως έπρεπε να ανοίξουν. Ωραία. Τα παιδάκια δεν φταίνε σε τίποτα. Αντώνη, τι να περιμένουμε από την Αθλητική Ένωση Μοσχάτου με την επανέναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Να πω κάτι. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσει. Με νέο προπονητή, με δυνατές μεταγραφές. Με δυνατές μεταγραφές, με παίκτες οι οποίοι είναι μοναδικοί στην κατηγορία και είναι άξιοι σεβασμού για το υπόλοιπο της κατηγορίας. Έτσι. Να ανοίξουν και τα γήπεδα, να μπουν και ο φύλαχος κόσμος. Να έρθουν να τους πιστέψουν, να τους αγκαλιάσουν, να τους υποστηρίξει και να μπορούν με ένα μικρό έσοδο να βοηθούν, και τα σωματεία. Και τι υπόσχεται ο Γενικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της Αθλητικής Ένωσης Μοσχάτου, Αντώνης Καρκούζας, στους φιλάθλους του Συλλόγου? Να μας έχουν εμπιστοσύνη. Κάθε μέρα θα είμαστε καλύτεροι για να παρουσιάσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Να μας έχουν εμπιστοσύνη και να ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε εκεί την ώρα που πρέπει και όπως πρέπει. Πάμε για 7 τελικούς και μπορώ να σας πω έχουμε την ομάδα να πάρουμε και, τα 7 παιχνίδια. Έχουμε τέτοια ομάδα. Αντώνη, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Αντώνη Καρπούζα, του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Μοσχάτου, σε όλους όσους ασχολούνται και με το επαγγελματικό, αλλά κυρίως με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Κατά βάση, τι θα ήθελες να τους πεις? Θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια επανέναρξη με υγεία, με αισιοδοξία, με υπομονή και σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλο. Νομίζω ότι τώρα αυτό που προέχει είναι η υγεία όλων μας, η υγεία των ποδοσφαιριστών μας, να τελειώσει το πρωτάθλημα με τους καλύτερους ιονούς και ευελπιστώ ότι πρέπει να έχουμε μάθει μέσα από αυτή την πανδημία να σεβόμαστε τον ένα τον άλλο. Εύχομαι ένα καλό πρωτάθλημα, μια καλή επανέναρξη και υγεία σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κάθε επιτυχία στην Αθλητική Ένωση Μοσχάτου και υγεία το σημαντικότερο όλο. Ευχαριστούμε πολύ.